ίδια περίπου θεματολογία, γιατί υπάρχουν και κάποιες παραβατικές συμπεριφορές οι οποίες είναι ιντερνετικές, τα λέγαμε. Οι υποσχόμενοι ονειρεμένες διακοπές αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά από ανυποψίες τους πολίτες, χρήστες του διαδικτύου. Η καλωστημένη αυτή απάτη έχει προκαλέσει πονοκέφαλο στις αρμόδιες αρχές, αφού το κύκλωμα του συγκεκριμένου τουριστικού πρακτορείου Μαϊμού δρά ανενόχλητο, εξαπατώντας ανυποψίες τους πελάτες. Και ένα από τα θύματα αυτής της κομπίνας είναι και ένας πολίτης από την Αλεξανδρούπολη, μάλιστα, ο οποίος και έχασε το ποσό των 500 ευρώ. Μικρό ίσως για κάποιους, όμως αρκετά μεγάλο σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν έχει επιληφθεί η εισαγγελία της Θεσσαλονίκης, ενώ ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει βγάλει ανακοίνωση, έχει εκδώσει ανακοίνωση για την ενημέρωση των πολιτών. Ωστόσο, καθημερινά πληθαίνουν οι καταγγελίες αυτών που εξαπατούνται. Διακοπές χλειδί σε εξωτικούς προορισμούς με τιμές εξωφρενικά χαμηλές και όλα αυτά μόνο με ένα like. Αυτά προσφέρει Μαϊμού ταξιδιωτικό πρακτορείο της Θεσσαλονίκης, που έχει απλώσει τα δίχτυα του σε όλη την Ελλάδα μέσω μιας ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης. Θύμα αυτής της καλωστημένης απάτης μέσω του διαδικτύου έπεσε και ένας πολίτης της Αλεξανδρούπολης. Ζητάει λοιπόν από τον κόσμο να πατήσουν το λεγόμενο like, ότι θέλουν να πάνε σε αυτό το ταξίδι, και γίνεται μια Μαϊμού κλήρωση που δίνει κάποιος, δίνει ένα νούμερο, και αυτό το νούμερο που θα δώσει είναι αυτός που έκανε το like και έτσι κερδίζει το ταξίδι, το υποτιθέμενο. Και διευκρινίζει ότι αν θέλουν να πάρουν κάποιον άλλο μαζί, γιατί για ένα τέτοιο εξωτικό ταξίδι κανένας δεν πηγαίνει μόνος, το παίρνει και τον σύντροφό του, την σύντροφό του. Εκεί λοιπόν παρακινεί και επόμενα ο σύντροφος πηγαίνει να κλείσει το ταξίδι, να δώσει δηλαδή το οποίο και πάλι είναι πάρα πολύ οικονομικό πακέτο, φαίνεται, δηλαδή και για το ένα άτομο που θα πληρώσει, φαίνεται πάρα πολύ ελκυστικό. Η διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου ο ιδιοκτήτης αυτού του Μαϊμού τουριστικού πρακτορείου να αποκομίσει μεγάλα χρηματικά ποσά είναι η εξής. Ο ανυποψίαστος πελάτης κλείνει τα αεροπορικά εισιτήρια μέσω πιστωτικής κάρτας και αφού πληρωθεί όλο το ποσό, ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου ακυρώνει τις κρατήσεις χωρίς φυσικά να προβεί σε επιστροφή των χρημάτων και επιπλέον συνεχίζει την παράνομη χρήση της πιστωτικής κάρτας, αποσπώντας μεγαλύτερο χρηματικό ποσό πέραν του συμφωνηθέντος. Μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Πατήσαμε το like, κερδίσαμε και πήγε ο ένας να πληρώσει εκεί. Δίνουμε μετρητά 500 και τα υπόλοιπα να τα βάλουμε σε πιστωτική κάρτα. Επισκεφτήκαμε το πρακτορείο, δώσαμε την πιστωτική κάρτα, αλλά μετά, όταν γυρνούσαμε πίσω στην Αλεξανδρούπολη, γιατί αυτά έγιναν στη Θεσσαλονίκη, γυρώντας πίσω, μας παίρνει τηλέφωνο η ασφάλεια της πιστωτικής και μας λέει ότι υπάρχει περίεργη κίνηση. Και τα ποσά δεν ήταν καμία σχέση με τα 490 που έπρεπε να πάρει, αλλά πάρα πολύ περισσότερα. Και έτσι λοιπόν μπήκαμε στην διαδικασία να ψηλιαστούμε το τι έγινε. Πήραμε το υποτιθέμενο εισιτήριο που ήταν μια σελίδα α4 εκτυπωμένη από το e-booking και πάτησα να δω για την κράτηση που είχε τον κωδικό κράτησης και φυσικά ήταν όλα ακυρωμένα. Έτσι δρά ο τύπος και έχουν γίνει πάρα πολλές καταγγελίες. Σας το επιβεβαιώνουν φυσικά και διάφορα άλλα. Ο πολίτης από την Αλεξανδρούπολη που έπεσε θύμα αυτής της καλωστημένης απάτης έχασε 500 ευρώ. Όπως λέει, στάθηκε τυχερός, καθώς άλλα θύματα έχουν χάσει πολλά περισσότερα χρήματα. Πολλούς εφούμαρα. Υπάρχει και η συνομιλία, νομίζω, καταγεγραμμένη. Τίποτα. Μόνο από εδώ, από εκεί, στείλει μου μετά, δείχνει ότι ακυρώνεις εσύ την εκδρομή και δεν θέλεις να πας. Και θα δούμε. Δεν επιστρέφονται χρήματα, γιατί είναι, λέει, low cost και τέτοιου τύπου αηδίες. Αλλά εάν διαβάσετε μέσα στο Facebook, γενικά μέσα στο ίντερνετ, όπου διαφημίζει όλο αυτό, υπάρχουν άλλες 2-3 σελίδες οι οποίες κατηγορούν και κάνουν τις πράξεις του κυρίου. Το μήνυμα που θέλει να περάσει απλό και κατανοητό. Οι κίνδυνοι του διαδικτύου είναι αρκετοί και όλοι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί στην ανταλλαγή πληροφοριών. Μεγάλη προσοχή να μην πιστεύουμε το οτιδήποτε λέγεται εκεί μέσα, χωρίς φιλτράρισμα, χωρίς ψάξιμο παρατέρω. Ό,τι και να είναι αυτό. Μπορεί να είναι και είδηση, μπορεί να είναι και οτιδήποτε. Πρέπει να το φιλτράρουμε πάντα. Το θέμα έχει απασχολήσει, όπως είναι επόμενο, και τον Σύνδεσμο Τουριστικών Πρακτόρων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αφού έχει δεχθεί εκατοντάδες καταγγελίες, ενώ το ζήτημα έχει επιληφθεί η Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Έχει διαπιστωθεί ότι κάποιο τουριστικό γραφείο με δέλεαρ τις χαμηλές τιμές που υπόσχεται ψαρεύει πελάτες, όπως το λέμε στην καθομιλουμένη, τους οποίους μεταφέρει στο εξωτερικό και εκεί τους εκθέτει ανεπανόρθωτα. Είτε δεν τους δίνει ξενοδοχεία, είτε δεν τους δίνει παροχές, τις οποίες επισυνάπτει στο πρόγραμμα. Γι' αυτό φυσούμε τον κόσμο την προσοχή να μην στέλνει χρήματα με κάρτες ή οτιδήποτε άλλο, να μην δηλώνει συμμετοχές κατά αυτόν τον τρόπο.